Σε ρηχά νερά και χωρίς διάθεση δυναμικής πολιτικής παρέμβασης κινήθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μείζον θέμα της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Οι 5 ώρες συζητήσεων αποδείχθηκαν λίγες λόγω διαφωνιών, με αποτέλεσμα η Ηνωμένη Ευρώπη να μην αρθρώσει με στο πολιτικό λόγο. Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών απέφυγαν να γύρουν ζήτημα εκεχηρίας και κατά συνέπεια η λέξη αυτή που θα σηματοδοτούσε ένα ευρωπαϊκό αίτημα για κατάπαυση του πυρός απουσιάζει από τα συμπεράσματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως πληροφορούμαστε, η Ισπανία ήταν το μόνο κράτος που επέμεινε μέχρι τέλους στην περίληψη μιας αναφοράς στα συμπεράσματα που θα φωτογράφιζε έστω την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η Γερμανία και η Αυστρία είχαν διαφορετική άποψη, με αποτέλεσμα το κείμενο των συμπερασμάτων που εκδόθηκε να υιοθετεί ένα τυπικό λεκτικό χωρίς να επιδιώκει το μη στο Μεσανατολικό. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα συμπεράσματα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη σοβαρότατη του ανησυχία για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και καλεί για συνεχή, ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και να φτάσει η βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη μέσω όλων των αναγκαίων μέτρων συμπεριλαμβανομένων ανθρωπιστικών διαδρόμων και παύσεων για ανθρωπιστικές ανάγκες. Στα συμπεράσματα αναφέρεται ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί στενά με τους εταίρους της στην περιοχή για την προστασία των αμάχων, την παροχή βοήθειας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τρόφιμα, νερό, ιατρική περίθαλψη και καύσιμα, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια αυτή δεν θα γίνεται αντικείμενο κατάχρησης από τρομοκρατικές οργανώσεις. Nous devons être extrêmement engagés, y compris avec des corridors humanitaires, y compris avec des pauses humanitaires pour permettre à l'aide d'arriver vers ses destinataires. Επίσης, επαναλαμβάνεται η θέση των 27 περί καταδίκης της Χαμάς και αναγνώρισης του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα εντός των ορίων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Israel has the right of self-defense in line with international law and international humanitarian law. There was a strong call from the leaders that Hamas must immediately release all hostages without any preconditions. Στα συμπεράσματα επαναλαμβάνεται η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρει στην αναβίωση της πολιτικής διαδικασίας για μια λύση 2 κρατών και υπογραμμίζεται η ανάγκη καταπολέμησης της παραπληροφόρησης. Discuter de cette importante de cet important engagement pour la solution à 2 États. Nous avons en cours de réunion décidé d'affirmer aussi le souhait pour l'Union européenne de soutenir le principe d'une conférence internationale sur la paix. Να ξεκαθαρίσω επίσης ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από όπου και αν προέρχεται, όπως επίσης και απώλεια ζώων, αμάχων. Η προστασία του πληθυσμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αν θέλετε, για να υπάρξει πρόοδος. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να επαναρχίσει και η πολιτική διαδικασία, γιατί είναι μόνο μέσα από την πολιτική διαδικασία που θα μπορεί να εξευρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, στον οποίο είχε θέσει ζήτημα αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας με τη δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου από τη Λεμεσό, κάτι που έθεσε και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.